Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Χάρη και τον Σοκράτη, ή τον Σοκράτη και τον Χάρη τέλος πάντων, ναι. Όπως θέλουμε, που αποτελούν τους κόλλητα μπάμπος, θα το είπα. Κόλλητα μπάμπο, ναι, ναι. Ωραία. Do it. Ωραία. Θέλω να μου πείτε, πώς γνωριστήκατε, έχετε βγάλει ένα άλμπουμ, σωστά. Ναι. Πώς γνωριστήκατε, πόσα άτομα έχουν παίξει το άλμπουμ και γιατί είσαστε τελικά εσείς οι δύο κυρίως. Γιατί ο φίλος ο Σοκράτης εδώ μία ωραία πρωία ξύπνησε και μέσω ίντερνετ, επειδή παίζαμε εκεί οι δύο το τώρα, αρμένικο το Ντουντούκ, επικοινώνησε μαζί μου σε ένα φόρουμ για το Ντουντούκ, επειδή είδε άνθρωπο που να λέει Γκρίς, ξέρω εγώ, στο φόρουμ, κάπως έτσι. Ότι έπαιζες ντουντούκ, ας πούμε. Ναι, έψανε ναι. Σε κάποιο να παίζει ντουντούκ. Ναι, γιατί και εγώ άρχισα να παίζω και... Φυσικά, ως τότε η ενημέρωση μου ήταν ότι δεν υπάρχει αυτό το όργανο στην Ελλάδα. Δεν... Ναι. Υπάρχει και ήταν η αφορμή αυτό το ψάξουμε μέσω του ίντερνετ και του φόρουμ αυτού. Το οποίο φόρουμ αφορά στο ντουντούκ σε όλο τον κόσμο. Οπότε έτυχε και βρεθήκαμε μέσα σε αυτό, ναι, το φόρουμ. Αυτό δεν ήταν ελληνικό το φόρουμ δηλαδή στην Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό λέω το Γκρίς. Γιατί ναι. Ήταν. Κάτσε, γιατί έκανες ερώτηση. Σιδηροδρομό. Ναι, ναι. Στο άλμπουμ πόσα άτομα έχουν παίξει, εκτός από εσάς τους δύο. Πόσοι άλλοι. Συνόλο τρία άτομα είμαστε. Ναι. Συμμετέχει σε ένα κομμάτι το Passing By ένας φίλος που παίζει ακορντεόν, ο οποίος δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο live μαζί μας, αλλά έγραψε σε αυτό το κομμάτι. Και δεν συμμετείχε σε κάτι άλλο, αλλά ήταν, έδωσε το στίγμα του. Ναι. Αν και το γράφω, κάτι να πεις πέσα. Ναι, όχι, ήθελα να πω ότι εντάξει, από εκεί και πέρα όμως συμμετείχαν άλλα δύο παιδιά, όχι στα μουσικά, στην πολύ σημαντική δουλειά του στισήματος του CD. Το οποίο είναι πολύ ωραίο. Ναι, και αυτό που ας πούμε χαρήκαμε πάρα πολύ που υπήρχε από την πρώτη στιγμή έτσι μια ωραία επικοινωνία με τα παιδιά, δηλαδή η Μαρία Πετρούτσου μας έφτιαξε το εξώφυλλο του CD και γενικά όλο το, να το πούμε, το αισθητικό καλλιτεχνικό, ναι. Και ο Αλέξης, ο Καλλέργης που έκανε το αναγκαίο στήσιμο το γραφιστικό, γιατί χωρίς αυτό δεν βγαίνει κάτι έτσι μαζεμένο, να το πω. Οπότε ουσιαστικά, ρε παιδί μου, κάπως έτσι είμαστε άτυπα, ξέρω εγώ, τέσσερα άτομα τα οποία επικοινωνούν. Συνεχίζει ρόλο στο στήσιμο, ναι, ας πούμε. Ναι. Και κυριότερο επικοινωνούν για κάτι, ας πούμε. Ωραία. Αν και γράφει μέσα το CD, θέλω να δείτε την προέλευση. Και γιατί υιοθετήσετε τελικά αυτό το όνομα. Η αφορμή ήταν ότι βρεθήκαμε προπαραμονή των Χριστουγέννων, που είναι αυτό το έθιμο στην περιοχή μας, στην Αριδαία, που λέγεται Κόλλητα Μπά, που είχε να κάνει με χορό γύρω από τη φωτιά και τραγούδι και όλα αυτά. Ήρθε εκείνη την μέρα ο Χάρης από Αθήνα με αφορμή τις εορταστικές αυτές τις μέρες και γράψε, ήταν η πρώτη μας ηχογράφηση εκείνη την ημέρα. Οπότε... πρώτη μας αφορμή να κάνουμε κάτι κοινό πέραν των παίξιμάτων με τα ντουντούκ που κάναμε κατά καιρούς, όποτε βρισκόμασταν. Το έθιμο όμως, τι ήταν? Το έθιμο. Το Κόλλητα Μπάμπο, γιατί είναι έθιμο το όνομα της μπάντας. Ναι, είναι ένα έθιμο που έχει να κάνει με χορό τραγούδι γύρω από μια μεγάλη φωτιά και σχετίζεται επίσης σαν όνομα, έτσι όπως καταλαβαίνουμε και την πηγή της πρώτης λέξης, είναι Κάλαντα. Κόλλητα, Κάλαντα, Κάλαντα στη γιαγιά. Αλλά κατά κάποιες άλλες πηγές έχει να κάνει. Υπάρχουν διάφορες πηγές. Μία πηγή λέει ότι σημαίνει γιαγιά σφάζουν, ας πούμε. Αλλά... γιαγιά σφάζουν. Ναι, έχει να κάνει... ναι, έχει, είναι... είναι περίεργο, περίεργο. Έχει και η ρόδι στη μέση. Έχει και λίγο η ρόδι στη μέση. και από όλα, ναι. Αλλά ήταν σημαδιακό για μας, ρε παιδί μου, γιατί ήταν εκείνη την πρώτη μέρα. Και εγώ, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που δεν ξεχνάς, όπως και οι φωτιές, ας πούμε, όσο σίγουρα περνάς. Ναι. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τη μουσική της περιοχής, αν και τα όργανα που χρησιμοποιούμε πέρα από το ντουντούκ, με κλαρίνο, σαξόφωνο χρησιμοποιούνται στην περιοχή. Αλλά δεν παίρνουμε κάποιο θέμα, ας πούμε, ή δεν κάνουμε κάποια διασκευή μουσικής.
Ναι, απλά ήταν πολύ, εγώ θυμάμαι ρε παιδί μου, ακόμα και τώρα, σαν τώρα, ότι είχα τρελή, ξέρω εγώ, περίμενα πώς και πώς να πάω να συναντήσω στο Σωκράτη για να κάνουμε κάτι και μας έμεινε ρε παιδί μου αυτό. Τώρα άσχετο αυτό θα το σκεφτώ με το όνομα, ξέρετε σε ποια διάλεκτο είναι αυτό? Κόλλητα παπώ. Έχει να κάνει με τα Σκόπια, με, την, με το όνομα. Είναι στη διάλεκτό τους, στη γλώσσα τους. Και έχει περάσει στη Βόρεια Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό δεν ξέρω περαιτέρω, επειδή δεν γνωρίζω και τη γλώσσα, να σου πω την αλήθεια. Θα πούμε μετά για το τι μουσική παίζετε, τι πιστεύετε εσείς μόνο ότι παίζετε, αλλά έτσι είναι λίγο αυτό το ερώτημα. Τέλος πάντων, πώς θα αποφασίσετε να παίξετε αυτή τη μουσική? Δηλαδή, συναντιώστε και πριν και παίζατε διάφορα πράγματα και τελικά καταλήξατε σε αυτό από τζαμαρίσματα? Όχι. Καμία σχέση. Για πείτε. Τι παίζατε δηλαδή πριν όταν συναντιώσατε, ας πούμε, άλλα πράγματα? Εστιάζαμε κυρίως στα ντουντούκ, δηλαδή κάναμε κάποια ντουέτα, είτε αυτοσχεδιαστικά είτε αφορούσαν σε αρμένικη μουσική. Αλλά όταν ξεκινήσαμε και είπαμε να φτιάξουμε κάτι δικό μας, τα ενάσματα ήταν από όλες τις επιρροές μας, χωρίς όμως να έχουμε διάθεση να το κουράσουμε με τζαμάρισμα κτλ. Είχαμε κάποιες ιδέες, μελωδικές, αρμονικές ιδέες, τις οποίες τις ενώσαμε και από την αρχή ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι που φτιάξαμε το ηχογραφήσαμε και όλα την ίδια μέρα που το φτιάξαμε. Η ζήμωση υπήρχε ως προς την αισθητική κυρίως. Δεν έρχομαστε χωρίς να το ξέρουμε, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το μαγικό. Δεν είχαμε ακριβώς τα ίδια ακούσματα, ακριβώς τα ίδια ενδιαφέροντα κτλ. Απλά όλα αυτά ήρθαν κούμποσαν λόγω αισθητικής, ας πούμε, κοινής αισθητικής. Εγώ, εντάξει, το άλλο που θεωρώ ότι, εντάξει, ίσως γίνεται και ασυνείδητα τελείως, είναι ότι έρχεται το ένα και φέρνει το άλλο, δηλαδή και με το τι ασχολείσαι, δηλαδή εγώ καλώς ή κακώς είχα μπλέξει με τα σύνθης, ας πούμε. Δηλαδή έπαιζα όχι πράγματα, ξέρω εγώ, πιο ηλεκτρονικά που συνήθως ή πιο χορευτικά, αλλά ήμουνα πιο πολύ στα αυτά που λέμε ambient ή κάπως με trip hop αισθητικές, πιο σκοτεινά ή πιο έτσι, να το πω, ελεύθερα, ατμοσφαιρικά. Αλλά εντάξει, το ντουντούκ είναι ένα φυσικό όργανο και δεν θέλει ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, οπότε πας και τζαμάρεις. Αλλά το ωραίο στην όλη ιστορία μου με το Σωκράτη ήταν ότι υπήρχε πολύ θετική ενέργεια σε αυτό που, πώς το λένε, προσπαθούσαμε να κάνουμε και βγαίνανε τα πράγματα αβίαστα, αυθόρμητα. Και έτσι είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, το φυλάς σαν, πώς να το πω, δηλαδή το προσέχεις πάρα πολύ να το διατηρήσεις αυτό, γιατί έτσι, έτσι αυθόρμητα γράψαμε κιόλας. Ναι. Ωραία. Δοκιμάσατε και άλλα όργανα για το άλμπουμ πριν καταλήξετε σε αυτά ή από την αρχή είχατε πει να παίξουμε με αυτά τα όργανα. Γελάω γιατί θυμάμαι τον μπάσο του Σουζούκι που έχει στην Αριδέα. Ναι. Στο πρώτο κομμάτι χρησιμοποίησαμε ό,τι όργανα είχαμε διαθέσιμα. Πέρα από τα πνευστά δηλαδή. Ναι. Είχα κι εγώ από παλιές εφηβικές επιλογές ένα ηλεκτρικό μπάσο Σουζούκι. Ευχαρίστηκε να είναι. Με εξαρτήματα από μηχανές. Και ηχογραφήσαμε με αυτό, βάλαμε κάποιες βάσεις μας στο κομμάτι και. Οπότε το πρώτο κομμάτι έχει. Παίζουμε ήδη δηλαδή κάποια όργανα. Τα πρώτα κομμάτια που γράψαμε. Γιατί δεν μπορούσαμε ούτε να κουβαλάμε. Δηλαδή, ο Σωκράτης κατέβαινε Αθήνα κάποιες φορές. Εγώ ανέβαινα Ριδαία. Ο Σωκράτης μπορεί να έχει ταχύ όργανα σπίτι του. Εγώ άλλα τόσα βλιμπλίκια που λέει λόγος ή οτιδήποτε. Οπότε ήταν και μία. Το τι έρχομαι. Τι έχουμε. Γιατί εντάξει, ήταν δύσκολο γιατί δεν είχαμε ούτε χρόνο για πρόβες, ας πούμε. Ουσιαστικά η πρόβα παίξιμο, γράψιμο, κάπως έτσι ήταν. Αμέσως. Ναι. Έχετε σπουδές στη μουσική? Εγώ έχω τελειώσει το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Εκεί κάνω ένα μεταπτυχιακό τώρα ακουστικό σχεδιασμό και πολυμές. Mm-hmm. Μαζί με ενασχολήσεις παράλληλες, ψάξιμο, μελέτη και διάφορων οργάνων. Εγώ έχω σπουδέσει τοπογραφία. Δεν έχω σπουδέσει στη μουσική. Το μόνο που ευτύχησα, ρε παιδί μου, ήταν να βρω τον Βαχάνη τον Γκαλστιάν. Όταν έμπλεξα με τον Ντουντούκ, δηλαδή, που δεν υπήρχε... Ήταν η πρώτη επαφή για μένα που δεν είχα και επαφή. Εντάξει, παλιά μπορεί να είχα πιάσει μια κιθάρα κτλ. Πολύ βέβαια πλήκτρα, χωρίς όμως να έχω σπουδές. Αλλά όταν έπιασα το Ντουντούκ, ρε παιδί μου, αισθάνθηκα ότι δεν μπορώ να το... Κάτι λείπει, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ από μόνος μου να το κοιτάξω. Οπότε ευτύχησα να βρω το Βαχάνη τον Γκαλστιάν, ο οποίος μου έκανε κάποια μαθήματα, ένα μισό χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία επικοινωνία και πολύ ωραία, ας το πούμε, δηλαδή, μάθημα. Πες το όπως θες, αλλά κάπως έτσι έγινε το πράγμα με μένα, ας πούμε, με το Ντουντούκ συγκεκριμένα. Αλλά μουσικές σπουδές δεν έχω. Ωραία. Αυτό. Έχω να κάνω μια ερώτηση σχέση με αυτό, για τις μουσικές ή τις μη μουσικές σπουδές, τέλος πάντων. Θα μου απαντήσω ο καθένας από την πλευρά του. Ναι. Ο ένας που έχει κάνει και ο άλλος που δεν έχει κάνει, ας πούμε, ουσιαστικά. Παίζει κάποιο ρόλο όταν σπουδάζεις κάτι με το... Το αν ανοίγει ή κλείνει η φαντασία σου μετά ή όχι. Αναλόγως με την προσέγγιση. Ναι. Αναλόγως με την προσέγγιση που θα έχεις, αν το αφήσεις να σε επηρεάσει και να ζωοποιηθεί, mm-hmm. ειδικά πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε κλασική μουσική, ας πούμε, και αυστηρότητα, ναι. πειθαρχία κτλ. Αν αφήσεις να σου επιβληθεί, κερδίζεις πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν. Κερδίζεις το κομμάτι της πειθαρχίας και της ερμηνείας της συγκεκριμένης μουσικής, αλλά μπορεί να χάνεις το κομμάτι της μουσικής επικοινωνίας και δημιουργίας. Mm-hmm. Χωρίς το βέβαια το ένα να είναι απόλυτο το άλλο, αλλά είναι ο κανόνας, έτσι πως το έχω βιώσει εγώ. Mm-hmm. Από την άλλη, αν το αφήσει να σου περάσει τα καλά που μπορείς εσύ να αντιλήσεις που σου ταιριάζουν από αυτό το πράγμα, από αυτή την πειθαρχία, μετά σου δίνει, μπορεί να σου δώσει και άλλα φτερά, γιατί σου δίνει, κρατώντας σαν κανόνα ότι αφήνεις τη φαντασία σου και τη δημιουργικότητα σου να λειτουργείς αγνώμονας, έρχεται και κουμπώνει το κομμάτι της πειθαρχίας, το κομμάτι της παραγωγικότητας, ας πούμε, της διάθεσης να τρέξεις πράγματα και να στερηθείς άλλα πράγματα γι' αυτό, ας πούμε. Mm-hmm. Να την εύκολη, ας πούμε, τις εύκολες λύσεις ή το... Κατάλαβα. Είσαι χάρη. Πιστεύεις ότι αν είχες, ας πούμε, ρε παιδί μου, αυτό που λένε ακαδημαϊκές μουσικές γνώσεις, θα σε βοηθούσε πιο πολύ στη φαντασία ή όχι? Ναι. Στη φαντασία δεν θα το έλεγα, όχι. Αλλά θα με βοηθούσε σίγουρα. Αυτό και στην επικοινωνία, ας πούμε, μεταξύ των μουσικών και τα λοιπά. Εντάξει, εμείς έχουμε βρει ένα τρόπο επικοινωνίας που δεν σχετίζεται καν σε μια παρτιτούρα ή οτιδήποτε. Yeah. Απλά, εντάξει, σίγουρα το θέμα της φαντασίας έχει να κάνει για μένα πάρα πολύ με το τι ακούς και πώς ακούς και τι, ξέρω εγώ, πώς αφήνεις τον εαυτό σου έτσι να φανταστεί πράγματα ενώ ακούς τραγούδια, είτε κομμάτια άλλα, μουσικά κτλ. Οπότε για μένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δηλαδή συνέχεια ακούω μουσική. Συνέχεια ακούω μουσική, και το σκεφτόμουν πρόσφατα δηλαδή, ότι δεν υπάρχει στιγμή που να, ξέρω εγώ, μην έχει κάτι κάπως, ας πούμε, στη δουλειά, μουσική, στη δουλειά, εντάξει, γιατί το ασχόλιο του τοπογράφου, το επάγγελμα. Οπότε, στη φαντασία, εντάξει, δεν νομίζω ότι, δεν ξέρω, okay. ότι παίζει τόσο. Λοιπόν, τώρα έφτασα σε μια κέρια ερώτηση, γιατί έχει να κάνει με τη μουσική που φτιάχνετε. Mm. Ωραία. Δεν θα να μου πείτε πώς την έχουν χαρακτηρίσει άλλοι, φίλοι σας, μουσική κτλ. Πώς χαρακτηρίζει ο καθένας από εσάς, τι είναι αυτό που παίζει στο μυαλό σας, πώς το έχετε, τι είναι, τι πράγμα. Εγώ έχω μια άποψη για το τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Σαν ειδός μουσική. Ναι, ας το αν θέλει να καταταγεί κάπως, πώς, τι θα το λέγατε. Καταταχθείτε που λένε. δεν έχει κάτι το...
που το κατευθύνει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μα γι' αυτό είναι και το ερώτημα, αλλιώς θα τα πέφτουν. Ναι, ακριβώς, ναι. Παίζουμε post-punk, post-rock. Ναι, εντάξει, αυτά είναι εύκολα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάτι σε folk fusion με διάφορα ετερόκλητα στοιχεία, τα οποία αν τα πάρεις ένα μεμονωμένο, κάθε κομμάτι έχει κάτι άλλο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, ότι κάθε κομμάτι σας έχει κάτι άλλο. Εσύ, Χάρη. Εντάξει, εγώ νομίζω αυτό που μπαίνει η αισθητική μας βάσει των επιρροών, ας πούμε, στη μουσική που έχουμε και δεν ξέρω, ναι, ένα εύστοχο το είχε πει ένας φίλος, όντως είναι εύστοχο, πώς το είπε, folk experimental. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ τα ρίχνω όλα, ρε παιδί μου, στο πώς εξάπτει τη φαντασία σου από τα ακούσματα που έχεις. Γιατί όταν δεν έχεις και μία συγκεκριμένη, αυτό, τέλος πάντων, εντάξει, μην το πλέξω το πράγμα. Αλλά κάπως έτσι, ναι, δεν μπορώ να το... Ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω πόσο εύκολα είναι να συνδεθούν, ας πούμε, ηχητικά, παραδοσιακά όργανα με ηλεκτρονικά. Και πώς ακούγεται, ας πούμε, στο... Πώς ακούστηκε καταρχήν στο δικό σας αυτή, καταρχήν, καταρχάς. Ναι. Η πρόκληση είναι να μην ακουστούν σαν να είναι κάτι παράτερο, που το ένα είναι χαλί του άλλου, ας πούμε, ή που το ένα διαβάλλει το άλλο κατά κάποιο τρόπο. Και σίγουρα κάθε ένα πρέπει να έχει το ρόλο του, έτσι ώστε να είναι πρωταγωνιστές και τα δική ηλεκτρονική μουσική και το όργανο το οποίο ενορχιστρώνεται μαζί με το ηλεκτρονικό κομμάτι, ας πούμε. Εντάξει, είναι το κομμάτι της παραγωγής μετά αυτό που μετράει. Απλά να πω για την ιστορία ότι το πρώτο, θυμάμαι, να, σαν τώρα το θυμάμαι, η πρώτη επαφή που είχαμε με ηλεκτρονικό όργανο ενώ πήγαμε να γράψουμε δεν ήταν επιτυχημένη. Δηλαδή, πήγαμε να συνδυάσουμε γκάιντα με synth, με synthesizer, πάλι αναλογικό, αλλά δεν κάθισε. Απλά τώρα εδώ ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής και το... Πώς, ρε παιδί μου, σετάρεις ο ίδιος τον ήχο σου και δεν μιλάω τώρα περισσότερο για, πώς το λένε, τη διαδικασία της μίξης ή του... Γιατί το ίδιο, πώς το λένε, πάει και σε ένα live. Ίδιες προκλήσεις έχεις. Απλά αυτό που είπε ο Σοκράτης είναι πολύ σημαντικό. Δεν κοιτάμε, ξέρω εγώ, να... επειδή, εντάξει, έχουμε και αρκετά αυτοσχεδιαστικά ή σολιστικά σημεία μέσα, κοιτάμε, ας πούμε, να υπάρχει μία ισορροπία σε όλο αυτό, αλλά από εκεί και έπειτα έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε παραγωγή, δηλαδή τι θα επιλέξεις, πώς θα κάτσεις να στήσεις έναν ήχο στο synthesizer, τι θα σετάρεις, ας πούμε, ποια εφέ αν χρειάζεται να βάλεις, γιατί δεν είναι αναγκαίο. Εμείς και σε κάποια live δεν παίζαμε με βάθος, ας πούμε, reverb που λέμε, που ίσως θεωρείται, πώς το λένε, ότι μπορεί να ενώσει πράγματα. Τώρα αυτό είναι πιο τεχνικά, αλλά δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, για μένα δεν είναι κακό να υπάρχει έτσι και μία άποψη για τα πράγματα. Δηλαδή όταν λέμε παραγωγή δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο πράγμα το οποίο το ξέρουν μόνο η μουσική και η παραγωγή και οι ηχολήπτες και δεν ξέρω τι. Όντως θα εντρυφήσουν σε αυτό και τα λοιπά, αλλά εγώ δεν ήμουν ηχολήπτης, ας πούμε, ούτε μουσικός παραγωγός, ούτε μάστερ, ήξερα να κάνω μάστερ στη μουσική δηλαδή, ούτε ο Σοκράτης, που έχει επαφή με αυτά, με τα μουσικά. Αλλά το θέμα είναι πόσο εντρυφείς μέσα σε αυτό και πόσο δικό σου το κάνεις, ρε παιδί μου, και πώς ψάχνεσαι και πώς, έτσι να το πω τελείως, κάνοντας μια αυτομόρφωση, να την πω, ναι, να τη χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί για μένα αυτό είναι η αυτομόρφωση, ότι μορφώνεσαι μόνος σου επειδή σε παθιάζει κάτι. Και νομίζω ότι αυτό που μπορούμε, ας πούμε, να πούμε είναι ότι μας παθιάζει αυτό που κάνουμε και έτσι μας οδηγεί και σε όλα αυτά. Δηλαδή στις προκλήσεις, πώς θα ταιριάξει τώρα η γκαϊντανίτσα με το Moog. Είναι
Ναι, εντάξει. Επειδή έχετε όντως παραδοσιακά αρώματα και υπάρχει ένα εγχώχρωμα παραδοσιακό, θα το λέγαμε μάλλον βαλκανικό, δεν θα το λέγαμε εγχώριο μόνο. Θεωρείτε ότι αυτό που κάνετε, ας πούμε, είναι ένας τρόπος, όχι, δεν λέω ότι είναι ο διαδεδειγμένος ότι πρέπει να το κάνουν όλοι, ένας τρόπος όμως από τους πολλούς που μπορεί να συνεχιστεί, ξέρω, μια παράδοση και να αλλάξει κάπως ώστε να παραδοθεί αργότερα αλλιώς. Γιατί εντάξει, αν να παραδοθείς την παράδοση όπως είναι, ναι, χάνει και κάποιο νόημα. Αυτό το θέμα της παράδοσης, εντάξει, όχι, το είχε θέσει πάρα πολύ ο Σωκράτης και σε κουβέντες που κάναμε κτλ. Ότι αυτό προσπαθούμε, ρε παιδί μου, τη δικιά μας παράδοση, όπως και να το πείτε, ξέρω, ας πούμε μπορείς να το πεις και έτσι, αυτές τις επιρροές που έχουμε και έτσι την αισθητική που έχουμε, να τη βγάλουμε προς τα έξω με αυτό που δημιουργούμε. Τελείως απλά, να το πω, απλά εννοώ, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει κάποια παράδοση επειδή πρέπει να παίξουμε σόνι και ένα αρμένικο. Ναι, δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι ή τη ροή μιας παράδοσης οτιδήποτε. Εμείς απλά εκφραζόμαστε και το ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή μαζί με τη δουλειά που μπορεί να κάνει πολλοί κόσμος, πρωτότυπη και ιδιαίτερη δουλειά, όλο αυτό τελικό κάπου να. Κάποιον να αγγίξει και κάπως να συνεχιστεί. Αυτό το έναυσμα μπορεί να είναι στοιχείο του ότι παραλαμβάνει κάτι αυτός και συνεχίζει κάτι δικό του και είναι στοιχείο, είναι, έτσι λειτουργεί κάπως και η παράδοση. Απλά δεν. Σίγουρα δεν έχουμε στο νου μας ότι θα παγιωθεί, ναι, σαν παράδοση, έτσι. Ναι, ναι. Είναι ένα στοιχείο εξελικτικό που έχει να κάνει πολύ με την προσωπική μας έκφραση. Πολύ πιθανό δηλαδή και οι μουσικοί που έπαιζαν στα πανηγύρια πριν 100 χρόνια στα πλαίσια τα δικά τους να αυτοσχεδίαζαν, που φυσικά δεν μπορούσε να όλα αυτά να καταγραφούν, όλο το υλικό αυτό να καταγραφεί, και να δημιουργούσαν κάτι καινούριο, το οποίο ήταν θέμα του χορού και του χωριού, ας πούμε, αν θα δεχόταν αυτές τις καινούργιες φράσεις στο χορό, γιατί τους εμπόδιζαν, ας πούμε, να τρέξουν λίγο παραπάνω για να προλάβουν το μέτρο, για παράδειγμα. Μπορεί ο κανόνας τους να ήταν το ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι, οπότε πρέπει να είναι και ο χορός και η μουσική και αυτό που δεχόμαστε είναι αυτό που ταιριάζει σε όλους. Μπορεί έτσι να καθιερώθηκε. Επειδή είπες τώρα για πανηγύρια, να πούμε απ' την άλλη ότι η παράδοση, ρε παιδί μου, είναι ένα σύνολο πράγμα, ένα σύνολο αισθητική, τρόπου σκέψης, τρόπου ζωής και όλα αυτά. Εννοείται ότι έχει μεταλλαχθεί αυτό το πράγμα και η παράδοση, ας πούμε, που σε κάποια χρόνια, δηλαδή το πανηγύρι, θα ακούγεται πάλι, θα πω κάποια τεχνικά ζητήματα, αλλά χωρίς να θέλω να το κρίνω ή όχι, δεν. Ωραία, στα κλαρίνα βάζουν ένα εφέ συγκεκριμένο το οποίο έχει παγιωθεί πλέον. Ένα που το ακούμε, ας πούμε, έτσι, το echo που μπορούμε να το, ξέρω εγώ, ή βάζουν κάποια άλλα εφέ, τα οποία έχουν παγιωθεί πλέον και είναι πώς το δίνουν οι άνθρωποι που παίζουν τώρα στις μελλοντικές γενιές. Δηλαδή, εντάξει, εκτός και αν αλλάξει πάλι, δεν ξέρω αν στέκει. Είναι και, αλλά έχει να κάνει και λίγο με την αισθητική αυτό, γιατί καθιερωθεί, είναι ευκολία και περνάει κάτι ότι αυτό είναι το αισθητικά ωραίο και το αποδεκτό, κάτι που, τουλάχιστον ως προς την αισθητική, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν είναι ωραίο. Τα κομμάτια. Η υπερβολή μέσα στα πλαίσια του, ότι παίζω αυτό ακριβώς έτσι όπως το παίζει ο παππούς τότε, αλλά βάζω τις εφεδάρες μου μέσα για να κουραστώ λιγότερο και να εντυπωσιαστεί από κάτω. Και μετά νομίζω ότι αυτός είναι ο ήχος του φυσικού οργάνου. Και λέει, όπα, τι. Αλλά δεν ήταν έτσι όπως τα παίζανε. Δηλαδή δεν ήταν σε μια πλατεία χωρίς ρεύμα. Τώρα υπάρχει συγκεκριμένο. Εντάξει, έχουμε δει και έχουμε. Είναι δίκο από μαχαίρι τώρα. Έχουμε δει τραχτέρ να μπαίνει στη σκηνή με τον τραγουδιστή πάνω στο τέτοιο. Δηλαδή έχουμε δει απίστευτα πράγματα τώρα, μην το. Λοιπόν, νομίζω ότι και αυτή τώρα είναι η κέρια ερώτηση και μεγάλη η απάντηση. Φαντάζομαι και δύσκολη. Φαντάζομαι και εύκολη. Ό,τι θέλετε. Ό,τι έχετε μονοδικά εδώ. Τι είναι τέχνη για εσάς? Σιωπή. Όχι, εντάξει. Και σιωπή. Καλά και σιωπή, καλή. Ενώ μπορεί να το έχετε συζητήσει και ως
πούμε, ντουέτο. Ναι. Και έχει και ο καθένας σίγουρα μια προσωπική άποψη για το τι είναι τέχνη γι' αυτό. Ναι, εγώ είμαι πολύ απλός με το τι σκέφτομαι ότι είναι τέχνη. Είναι αυτό που, ξέρω εγώ, μου δίνει πάτημα να κάνω πράγματα, δηλαδή να κάνω πράγματα, δηλαδή να εκφραστώ. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να εκφράζεται κάποιος, να ασχολείται με κάτι το οποίο του δίνει έτσι μια συναισθηματική, να το πω, υπόσταση. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι συναισθηματικά, πώς να το πω, δηλαδή η τέχνη αυτό που σου δίνει είναι ερεθίσματα και συναισθήματα διαρκώς. Χωρίς αυτό νομίζω δεν έχει κάποιο... Εντάξει, είναι όλη η ουσία για μένα. Οπότε ούτε πώς ξεχωρίζω κάτι, ούτε λέω ότι η τέχνη είναι αυτό ή δεν είναι αυτό, είτε τέτοιο. Εντάξει, τώρα είναι η ερώτηση μεγάλη και η κουβέντα ακόμα πιο μεγάλη για το τι θεωρεί τέχνη ο καθένας, θα πει ο ένας έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι αν υπάρχει αυτό, ότι νιώθεις, εκφράζεσαι, μάλλον, ναι, έτσι πάει, εκφράζει και στο τέλος δημιουργείς κάτι, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει μεγάλη ουσία και ο καθένας νομίζω ότι είναι στο χέρι του, ρε παιδί μου, να το κάνει αυτό, να το βιώσει αυτό. Ας μην είναι μουσικός, ας μην είναι, δεν ξέρω, ζωγράφος, δηλαδή. Εντάξει, τα έχουμε βάλει εμείς σε μία ας πούμε σκέπη όλα και λέμε ότι πρέπει να είσαι, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, να κάνεις σπουδές ή να μην κάνεις, δεν ξέρω. Για μένα είναι το πράγμα πολύ απλό και νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει τελείως από αυτό σαν άνθρωποι, νομίζουμε ότι είναι κάτι εκτός από εμάς, ας πούμε, α, αυτοί είναι εδώ, παίζουνε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Θα μπορείς να βρεις τον εαυτό σου σε κάτι και να εκφραστείς. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να ασχοληθείς με ένα δημιουργικό, με τη δημιουργία και μπορεί να λέγεται τέχνη, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Τέχνη στην καθημερινότητα, μπορεί να υπάρχει και στην καθημερινότητα, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει κάτι να παράγει ήχο και να μπαίνει στο καλούπι της μουσικής, στο να τυκλοφορείται μουσική, να τυκλοφορείται ζωγραφική, γλυπτική, θέατρο, χορός, για να είναι τέχνη. Μπορεί άλλος να... ο τρόπος που ζει να είναι πιο... να αναπνέει πιο πολύ τέχνη από ότι κάποιος μουσικός ο οποίος, για παράδειγμα... είναι βιρτουόζος, ας πούμε. Ναι, όλα αυτά. Ή ο τρόπος σκέψης του δεν δυναμώνει αυτό που κάνει, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να μην ασχολείται με καμία τέχνη, μπορεί να είναι τεχνικός, μηχανικός πλυντηρίων, που λέει. Και να το κάνει αυτό, να προσέχει τόσο τη λεπτομέρεια, τόσο το... να εστιάζει τόσο πολύ και να έχει τόσο μεράκι που αυτό να είναι τέχνη. Γιατί δεν είναι τυχαίο που τέχνη είναι και... που δεν είναι... που τέχνη, τεχνική δεν είναι τέχνη, αλλά τέχνη μπορεί να είναι το οτιδήποτε τεχνικό, για παράδειγμα. Αναλόγως πώς το αντιμετωπίζει ο άλλος. Πόσο μάλλον, συγγνώμη, πόσο μάλλον όταν έχεις την ευτυχία να το κάνεις αυτό με άλλους ανθρώπους, δηλαδή να το κάνεις συλλογικά. Που βέβαια αν έχει άλλες δυσκολίες αυτό, μεγάλες. Ναι, αλλά αυτή είναι και γοητεία αυτό. Αλλά ναι, εκεί δηλαδή όταν νιώθεις ότι έχεις ανθρώπους που μπορείς να μοιραστείς αυτό που κάνεις, αλλά ουσιαστικά, και για μένα ουσιαστικά δεν είναι να κάτσουμε να τα πούμε και να πούμε ότι όχι, αυτή η νότα είναι ωραία ή αυτή δεν είναι. Τέλος πάντων, να το νιώθετε όλοι αυτό που αναπνέει, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, είτε είναι μουσική, είτε είναι οτιδήποτε, για μένα είναι μεγάλη ευτυχία αυτό το πράγμα. Ωραία. Η τέχνη είναι πολιτική, αυτού τι έτσι. σίγουρα είναι ρητορική, έχει στοιχεία ρητορικής. Η ίδια η τέχνη, δηλαδή το πώς παρουσιάζεται και το πώς διαμορφώνεται και επικοινωνεί, είναι ρητορική. Και το πώς πείθει, ας πούμε. Για μένα είναι cool. Ναι. Αλλά δεν θα μπω στην κουβέντα
Αυτό δηλαδή το έχω. Όχι, πρόσεξε. Δεν θα μπω, θα μπω. Έμπαινε. Όμως πρόσεξε, δεν θα μπω στην κουβέντα ότι πόση τέχνη μπορεί να είναι, συστατευμένη τέχνη που λέμε οτιδήποτε. Δεν θέλω να μπω σε αυτό γιατί νομίζω δεν κρύβει. Για μένα, ρε παιδί μου, το σημαντικότερο είναι. Εντάξει, μπορεί εδώ ανοίγει μεγάλη. Δηλαδή μπορεί να σχολιάσει κανείς τέτοιο, διάφορα πράγματα. Αλλά για μένα πολιτική δεν είναι ένα έργο. Είναι και η στάση ζωής του καλλιτέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να μην εκφέρει λόγο, μπορεί να εκφέρει λόγο, να μιλάει συνέχεια με πολιτική χρειά και να παίρνει θέση και, αλλά στη ζωή του να είναι άλλος ή να είναι άλλη ή να κάνει άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, για μένα αυτά τα πράγματα δεν είναι, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του πώς ζεις, του πώς εκφράζεσαι, δηλαδή κάνεις τέχνη και το τι τελικά μένει από όλο αυτό. Οπότε ίσως εγώ δεν θα κριτικάρω ένα έργο πλέον, δεν θα πω ότι... Ναι, θα πω ότι με ποια λογική ρε παιδί μου ή τι είναι αυτός ο άνθρωπος τελικά. Δηλαδή, τι λέει, ας πούμε, μέσα από αυτό. Ναι, τι, γιατί έχουμε δει και έχουμε δει, δεν το λέω για κανένα. Έχουμε δει έργα τα οποία είναι στρατευμένα, έργα τα οποία μας έχουν εμπνεύσει, εννοείται, δηλαδή που είχαν πολιτική, σαφώς, θέση κτλ. Αλλά τι μένει από όλο αυτό τελικά. Δηλαδή, okay, υπάρχει, το θέμα είναι ότι πώς ρε παιδί μου, είναι και γίνεται ένα βήμα παραπάνω μέσα από αυτό που λέγεται τέχνη και τι μας μένει σαν ανθρώπους που ασχολούμαστε με αυτό εν τέλει. Δηλαδή πώς μας επηρεάζει αυτό το έργο που λέμε πολιτικό. Μας επηρεάζει τελικά ή άλλα λέμε, άλλα ζούμε και λέμε μετά. Δεν ξέρω, είναι ένα, είναι ένα ζήτημα. Είναι τεράστιο θέμα. Ναι, είναι ένα ζήτημα. Σωκράτη, θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτά ή... Ίσως το ότι το ότι ουσιαστικά πώς ερμηνεύουμε κάτι, για παράδειγμα όταν ακούμε μουσική live ή βλέπουμε ένα έργο ζωγραφικής κτλ. Το πώς επικοινωνείται αυτό που θέλει να μας πει αυτός που το έχει κάνει ουσιαστικά μας δείχνει πολλά πράγματα για το, με το πώς αντιμετωπίζει και την ίδια τη ζωή γενικότερα και φυσικά και την πολιτική του στάση. Χωρίς την κριτική άποψη μέσα, δηλαδή αν είναι καλό ή κακό έργο κτλ. Αυτό που είπε και ο Χάρης ότι σε ενδιαφέρει τι έχει να πει το έργο. Όταν σε ενδιαφέρει τι έχει να πει το έργο, σε ενδιαφέρει και η ποιότητα του, της εμπλοκής του άλλου σε αυτό το έργο. Ότι δεν είναι επιδερμικό για παράδειγμα. Και αυτό, είναι, και αυτό έχει στοιχεία πολιτικής μέσα, γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος, όπως λέμε στην πολιτική, να υποσχεθεί κάτι. Έτσι είναι πολύ εύκολο κάποιος να κατασκευάσει κάτι και το βαφτίσει στο όνομα της τέχνης κάνω αυτό. Το θέμα είναι να εντοπίζει τα στοιχεία αυτά που δείχνουν την εμπλοκή, την ουσιαστική. Την ταύτιση, ας πούμε. Καλλιτέχνη, ναι. Φαντάζομαι το έργο, κάτι τέτοιο δεν εννοείς. Ναι, εννοώ το πώς εμπλέκεται μέσα στο έργο ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, εμπλέκεται δραστικά ή ουσιαστικά το παρουσιάζει έτσι για να. Για να το παίξει καλλιτέχνη, για παράδειγμα. Mm. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που είναι στο όνομα του χρήματος, ας πούμε. Mm. Πάρε. Πλατινένιους δίσκους, πάρε. Mm. Μέχρι τώρα που έχετε κάνει συναυλίες, ξέρω ότι έχετε, έχετε συμμετάσχει και σε ένα φεστιβάλ σατήρων, έτσι. Mm. Σε ένα θεσμό. Αυτά, με τους θεσμούς, τις τρόικες. Έτσι, ναι, ναι. Για πείτε μου. Που τι έχετε κάνει μέχρι τώρα σε αυλιακά. Ήταν η Biennale Νέων Καλλιτεχνών Μεσογείου. Εντάξει, αυτά όλα τα λένε θεσμό. Γι' αυτό το είπα χαριτολογώντας. Έγινε στα Τύρανα. Πότε ήταν αυτό? Ήταν το Μάιο. Το Μάιο, αρχές Μαΐου. 4 με 10 Μαΐου του 2007. Εντάξει, δεν το πολύ συζητήσαμε. Είπαμε να συμμετέχουμε, να δούμε από πλευράς μου, να δω κι εγώ κάτι από τα μέσα που λέμε, δηλαδή να δω πώς στείνεται ένα τέτοιο πράγμα και με τι όρους και όλα αυτά. Εν τέλει αυτό που... Εντάξει, έχουμε κάνει διάφορες συναυλίες σε διάφορους χώρους, βασικά όχι σε διάφορους χώρους,
Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει άπειρα live. Αλλά απλά το λέω ρε παιδί μου γιατί έχουμε παίξει από μικρό μαγαζί, ας πούμε, το οποίο είχε και κουζίνα που λέει λόγος, μέχρι σε αυτό το, στα Τύρανα. Τώρα εντάξει, για τα Τύρανα, εμένα αυτό που με εντυπωσίασε ήταν τα έργα όλων των άλλων καλλιτεχνών τελικά. Ωραία. Όχι τα μουσικά όμως. Ναι, ναι, δεν το περίμενα. Το μουσικό είναι άστο τώρα. Ναι. Έχει διάφορους καλλιτέχνες. Ναι. Βασικά το, η κριτική σε αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, όχι ότι εντάξει, μοιάζει σε πολλούς, αλλά όσο αφορά τον τομέα της μουσικής, τα πράγματα ήταν, ας πούμε, η μουσική ήταν ένα διασκεδαστήριο των υπόλοιπων καλλιτεχνών. Είχε περάσει ένα τέτοιο, τουλάχιστον εμείς έτσι το εκλάβαμε. Ναι, είχε μπάντες που δεν είχαν καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον στα μάτια μας, στα αυτιά μας. Με την έννοια ότι ήταν μπάντες που ήταν επιλεγμένες νεανικές με μπάντες και καλό αυτό, αλλά επιλεγμένες με κριτήρια του τύπου παίζουν ροκ, okay, έλα. Okay. Παίζουν, φαντάζομαι ότι αντίστοιχα τα κριτήρια τους αν παίζαν κάτι πιο περίεργο, δεν θα τους πέραν καν. Οπότε εμείς ήμασταν λίγο σαν τη μύγα μέσα στο γάλα εκεί, ως προς τουλάχιστον το στοιχείο της διαφορετικότητας και του. Και εν τέλει ρε παιδί μου, επειδή εντάξει έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα γιατί ήταν ένα μεγάλο, τουλάχιστον έγινε στα Τύρανα εδώ μεταξύ. Εν μέσω πολιτικών αναγραφών. Ναι, οι εξελίξεις ήταν φοβερές, εντάξει. Μέχρι που τον πέρασαν και για τον Πρωθυπουργό ήταν φοβερά. Αυτά είναι τα φοβερά, γιατί σηκωθήκαν προσοχή τα παιδιά. Στρατιωτικό καθεστώς, εκεί καταλάβω ότι το καθεστώς. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα. Αλλά αυτό που τελικά ήθελα να πω είναι ότι στους ανθρώπους των Τυράννων τελικά, που δεν ξέρω, το κοινό των Τυράννων, δεν έμεινε απολύτως τίποτα από κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν σαν να μην τους αφορούσε. Και αυτό ήταν κάτι απίστευτο γιατί παίξανε απίστευτα χρήματα. Είναι μια μπιενάλε η οποία δηλαδή είναι πολύ γνωστή και τα λοιπά, δεν ξέρω, στους κύκλους ας πούμε. Και τελικά πηγαίνεις και βλέπεις ότι γίνεται ένας κύκλος μεταξύ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό, μέχρι εκεί. Δηλαδή, τη μία χρονιά είναι στο Μιλάνο, την άλλη μπορεί να έρθει εδώ, την άλλη είναι στα Τύρανα, την άλλη δεν ξέρω πού, σε ποια άλλη βαλκανική πόλη και χώρα κτλ. Και τελικά βλέπεις, ρε παιδί μου, πόσο συμμετέχει ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με όλη αυτή την ποσότητα θεάματος, να το πω. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα εκείνες τις μέρες. Και ο κόσμος δηλαδή που βλέπαμε, γιατί εντάξει ήταν ενδιαφέρον τουλάχιστον τα βλέπαμε εμείς, αλλά δεν βλέπαμε ντόπιο κόσμο εκεί. Και λες, γιατί γίνεται όλο αυτό τελικά. Ναι. Θα διαβάσω τώρα κάτι που γράφετε μέσα στο CD. Είναι μεγάλη ερώτηση αυτή. Τέλος πάντων, γράφετε συλλογικά, διαμεσολάβητα, αντιπαραγματικά για την αμεσότητα και πρόσβαση στην έκφραση, δημιουργία και τέχνη. Θα μου πείτε κάτι για όλο αυτό. Ναι. Θέλω να χωρίσετε τις λέξεις. Θέλω να πω τα γνώμη. Συλλογικά. Για να σελάβετε. Γιατί το σημειώσατε αυτό? Γιατί έχει κάποια σημασία. Ναι. Νομίζω ότι έχει κάποια σημασία. Κοίταξε. Σημειώνει κάποιος που το τονίζει. Να ξεκινήσω από το αντιεμπορευματικά. Το αντιπερωματικά σημαίνει ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που ήμασταν όταν ξεκινήσαμε το CD είναι ρε παιδί μου μέχρι πού σκοπεύεις να φτάσεις όσον αφορά την επιλογές στη βιομηχανία αυτή που λέγεται βιομηχανία του θεάματος, πες το όπως θες. Τώρα, καλώς ή κακώς ενδέχεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, θα μπούμε με τους δικούς μας όρους και τις επιλογές δικές μας και την αισθητική τη δικιά μας. Οπότε το αντιπορευματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Για μένα αντιπορευματικά δεν σημαίνει τίποτα απολύτως ότι πάω και παίζω σε ένα
σε μια συναυλία για την αλληλεγγύη στον τάδε ή στον άλλον ή οτιδήποτε. Για μένα δεν λέει τίποτα αυτό, παρά μόνο ο σκοπός που γίνεται η συναυλία. Δηλαδή, εντάξει, απλά είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό της εμπορευματοποίησης πλέον και της τέχνης και της ζωής και γενικότερα όλης της κατάστασης που ζούμε, ας πούμε. Αλλά εγώ το μεταφράζω τουλάχιστον σαν χάρης ως τις επιλογές που κάνεις, ξεκάθαρα. Μέχρι πού φτάνεις εσύ και από εκεί κρίνεσαι. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι, κρίνεσαι τέλος πάντων. Από εκεί πέρα βγάζεις τα συμπεράσματα όποιος θέλει, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Τι άλλα λέμε, αδιαμεσολάβητα. Ναι, μα ουσιαστικά ναι, το αδιαμεσολάβητα, αυτός εδώ ο κύριος, είναι ένα πόσο λαμπρό παράδειγμα που εγώ τον έζησα, ας πούμε, και λέω, okay, αυτό είναι το αδιαμεσολάβητα. Δηλαδή ούτε manager είχαμε, ούτε ατζέντη είχαμε, ο κύριος τούτος έψαχνε, έβρισκε, μιλούσε με κόσμο, που θα παίξουμε, θα κάνουμε. Δηλαδή το κυνήγαγε από μόνος του. Αυτό για μένα, εντάξει, αδιαμεσολάβητο μπορεί να έχει και την έννοια ενός κράτους μέσα, του κράτους, ας πούμε, okay. Αλλά αυτό, όσον αφορά αυτό, δηλαδή, όσο περνάνε τα κάνεις από το χέρι σου, ας πούμε, τα πράγματα. Δηλαδή προσπαθείς με τις δυνάμεις σου, χωρίς να μπαίνεις σε διαδικασίες που είναι δεδαλώδεις, ας πούμε, τώρα, στη μουσική βιομηχανία, πραγματικά δηλαδή δεν τα... Ίσως δεν τα ξέρουμε κιόλας, αλλά μιλάμε τώρα για εταιρείες, για καθορισμό πάρα πολλών πραγμάτων όσον αφορά αυτό που κάνεις, έτσι. Θες πάνω, είναι μεγάλη κουβέντα, πραγματικά. Συλλογικά, λοιπόν. Έχει, συλλογικά νομίζω αφορά πιο πολύ στο κομμάτι της έκφρασης του, το ότι ακριβώς εκφραζόμαστε συλλογικά, δεν επικοινωνούμε κάτι πρώτα, φυσικά πρώτα κάνεις ενδοσκόπηση και μετά επικοινωνείς κάτι, αλλά η επικοινωνία μας, το κριτήριο της δεν είναι ούτε να κάνουμε υποχωρήσεις, για παράδειγμα, για να αποδεχθεί κάποιος αυτό που κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα σεβόμαστε και το μέσο, δηλαδή και το πού θα παίξουμε και το τι θα παρουσιάσουμε. Οπότε σεβόμαστε και τους ακροατές, σεβόμαστε και το σύνολο, το γενικότερο σύνολο που θα έρθει να... Και αυτό που κάνουμε ακριβώς επειδή σεβόμαστε τους ακροατές, σεβόμαστε και τους χώρους, είναι ότι ακριβώς είμαστε ειλικρίνεις με αυτό που κάνουμε. Δηλαδή δεν υποκρινόμαστε ότι το κάνουμε γιατί δεν θα θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, το κάνουμε ακριβώς πάνω στο κομμάτι της προσωπικής μας έκφρασης. Οπότε αποκτάει αυτό μια συλλογικότητα, γιατί ακριβώς έχει την ειλικρίνειά του. Γίνεται εκτίμα όλο. Εντάξει, τώρα για το αμεσότητα, είναι δύσκολο να το εκφράσεις το τι σημαίνει αμεσότητα στην τέχνη, αλλά νομίζω ότι αυτό που μένει είναι τελικά ότι η τέχνη δεν είναι κάτι το οποίο... Η τέχνη, τέλος πάντων, δημιουργία καλύτερα να... Δεν είναι κάτι που είναι... Ναι. Είναι... Πάνω τον άνθρωπο, ας πούμε, και στέκεται, ναι, σε σφαίρες περίεργες. Ναι, και εγώ το μόνο που κρατάω και που θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο δεν είναι κάτι το οποίο είναι μακρινό. Δηλαδή είναι κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κάνουν, δημιουργούν και είναι κάποιοι και είναι κάποιες, δεν ξέρω, αυθεντίες ή ό,τι αν θέλουμε δεν θέλουμε. Για μένα, ρε παιδί μου, θα είναι ωραίο επιτέλους να σε αυτή την εποχή που ζούμε της εμπορευματοποίησης, δηλαδή και της κατηγοριοποίησης, ότι εσύ είσαι καλλιτέχνης, εσύ κάνεις αυτό, εγώ κάνω με τοπογράφους, κάνω αυτό, βγάζω λεφτά από αυτό, εσύ βγάζεις λεφτά. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι, θεωρώ εγώ τουλάχιστον, προσωπική μου άποψη, ότι είναι κάτι πέρα από όλη αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον εγώ έτσι το ένιωσα, έτσι το βίωσα και έτσι προσπαθώ και το πράττω. Οπότε θα είναι πάρα πολύ όμορφο να ανατραπεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο που θεωρείται ότι... Δηλαδή, okay, όποιος θέλει το κάνει βιοποριστικά, όποιος κάνει τις επιλογές του όπως θέλει κτλ. Αλλά δεν είναι όμως κάτι το οποίο... κάποια στιγμή πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία που λέει ότι ναι, όλοι αν μπορούν, έχουν τη δυνατότητα,
να προσπαθήσουν να εκφραστούν, ρε παιδί μου, χωρίς να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να πάω σε μαθήματα υποκριτικής, Sony και Ντε, ή πρέπει να κάνω μαθήματα του Ντουκ. Εσύ μπορεί να τα καταφέρεις χωρίς μαθήματα. Οπωσδήποτε. Ναι, δεν ξέρεις. οπότε... είναι πολύ εύκολο, σε πληροφορώ. Εντάξει, απλά πρέπει να κάνεις λίγο με τη σακούλα που λέμε. Ο κόσμος δεν καταλάβει τίποτα τώρα, αλλά είναι τα αστεία τα... πολύ τον μπαμπίστικα που λέμε εμείς. Αλλά για μένα αυτό, το ανεσότητα στην τέχνη, είναι κάτι τέτοιο. Πάνω σε αυτό δηλαδή στηρίζεται όλη η ιστορία. Το ότι είναι πραγματικά είναι ευτυχία το να ασχολείσαι με κάτι και να δημιουργείς και να προσπαθείς. Βέβαια, δείχνοντας αμέτρητο σεβασμό σε αυτό που κάνεις και... δηλαδή, εντάξει, εδώ μπαίνει σε μια άλλη κουβέντα περί ερασιτεχνισμού και δεν ξέρω τι μπορεί να πει οποιοςδήποτε. Αυτό που λες ότι θα το κάνεις... Ερασιτέχνης δεν σημαίνει ότι ναι. Θα το κάνεις, ας πούμε, πρόχειρο. Δηλαδή, επικρατήσει κάπως αυτό το πράγμα. Έχει επικρατήσει, όμως. Λέει, έχει επικρατήσει, ναι. Για μένα πρέπει να το σέβεσαι και να το προσέχεις εφόσον σου δίνει αυτά που... σου δίνει τέτοια δύναμη και τέτοια ενέργεια, να το πονάς τριπλάσια από κάποιον που λέει ότι εντάξει, βιοπορίζομαι από αυτό και τέτοιο, γιατί... εντάξει, τέλος πάντων, με τα χρήματα μπαίνουν διάφορα πράγματα στη μέση. Σημαίνει, ναι, πώς το αντιμετωπίζεις, το αντιμετωπίζεις σαν μέσον για το κέρδος, ας πούμε, ή σαν ένα στόχο από μόνο του. Mm-hmm. Αυτό είναι η διαφορά ίσως του να το χρησιμοποιείς τη τέχνη για να ας αποφέρει μεγάλα κέρδη, όπως κάνω στα μεγάλα κέντρα διασκέδασης mm-hmm. και τα λεγόμενα σκυλάδια κτλ. Mm-hmm. Που άλλος το χρησιμοποιείς σαν μέσον για να εξαντλήσει, για να αντλήσει οικονομικά από τον κόσμο. Που ουσιαστικά αυτό γίνεται. Εντάξει, πέραν του ότι θα υπάρχουν και κάποιοι μουσικοί οι οποίοι εκφράζονται και από αυτό, παρόλα αυτά, κατά κόρον αυτό συμβαίνει. Απλά εντάξει, μην βγάζει από την εξίσωση μεγάλου avant-garde, ζαζίστε, σούπα μου, πε όλου αυτού. Δηλαδή, του μεγάλου κέρδου και αυτά. Εντάξει. Υπάρχει μια άλλη αισθητική, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Τι καταλαβαίνεις. Όχι, επειδή ανέφερες... Εντάξει, εγώ αναφέρομαι και στο κομμάτι της αισθητικής κιόλας. Ναι, δηλαδή, ναι. Επιλέγεις μια αισθητική γιατί ξέρεις ότι αυτή οδηγεί κάπου ναι. οικονομικά. Α, μπράβο, ναι. Αλλά... το θέμα είναι ότι αν καταφέρεις κάτι άλλο με τον ανάποδο τρόπο, με τον τρόπο του να επιλέξεις πρώτα την αισθητική για την αισθητική ναι. και μετά να προχωρήσεις με αυτήν σαν γνώμονα. Ναι. Και αν σε βγάλει κάπου που να σου δώσει και κέρδη, αυτό δεν σε πετάει εκτός κατευθείαν από το πρώτο κομμάτι, το ότι έχεις επιλέξει μια αισθητική ας πούμε, και πορεύεσαι. Mm. Και κατευθείαν δεν ούτε καθαλιάζει βέβαια αυτό που κάνεις, ούτε όμως το ακυρώνει. Θέλω να μου πείτε πού βλέπετε εσείς, δηλαδή. Πού είμαστε σήμερα, ναι, και... πού είμαστε. Είμαστε στο Underflow, σε ένα δισκάδικο art gallery. Σήμερα παίζουμε... δεν ξέρω, το ένατο. Σε πόση ώρα παίζουμε. Σε μισή ούτε. Άντε. Ναι. Ωραία. Αγχώς. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, okay. Θα αγχωθούμε εκείνη την ώρα. Ωραία. Μας φιλοξενήσαν εδώ mm-hmm. για το live αυτό. Οπότε, σε λίγη ώρα. Ωραία. Να κάνω τώρα και την τελευταία ερώτηση, να μου πείτε για το δίσκο. Ναι. Αυτό που θα κάνετε μόνο. Ναι. Ποια εταιρεία, τι θα είναι. Βασικά αυτό που κοιτάμε τώρα είναι να βγάλουμε ένα βινήλιο με την Teranga Beat, το αδαμάτι του Καφετζή, ένα label το οποίο έχει βγάλει αρκετές κυκλοφορίες όσον αφορά αφρικάνικη μουσική και διάφορα παλιές ηχογραφήσεις. Δηλαδή το 70 ή να μην κάνω λάθος γιατί ο Αδαμάντης θα... Νομίζω έχει και, αν θυμάμαι καλά, έχει και πιο παλιές από ό,τι είχα δει. Ναι, μπορεί, να έχει και πιο παλιές. Μπορεί να έχει και πιο παλιές. Που έχει μαζέψει και... Ναι, ναι, μπορεί να... Ναι, λέω... οπότε είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση με μια πάρα πολύ ωραία έτσι, επικοινωνία με τον Αδαμάντιο και έχουμε χαρεί πάρα πολύ γι' αυτό.
Δηλαδή υπάρχει και επικοινωνία και αισθητική κοινή και βλέπουμε με σεβασμό και ο Αδαμάντιος αυτό που κάνει τέλος πάντων και αυτό που κάνουμε και εμείς, οπότε κάπως πάει προς τα εκεί. Τώρα ίσως βγει αρχές του 18 το πράγμα ή δεν ξέρω, τώρα μην λέω. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό προς το παρόν. Η καινούργια δουλειά θα βασίζεται στο CD που βγάλαμε εμείς. Το CD βγήκε από εμάς, αυτό δεν το αναφέραμε, βγήκε ανεξάρτητη παραγωγή. Μιλήστε θέματα, θα είναι κουαρτέτα εγχόρδων. Εγχόρδων μόνο όμως. Μόνο. Δεν έχει γνωστά. Οπότε, αυτό. Το DIY τώρα, το CD που βγάλαμε, θα είναι εμπλουτισμένο. Διαχειρισμένο. Ναι, με κάποια άλλα και που έχουμε δουλέψει, αλλά αυτή θα είναι πώς το λένε, η όλη ιδέα και δουλειά. Θέλω να πείτε κάτι άλλο. Ναι. Πες το. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ηλία. Τώρα και... λοιπόν, ναι, ναι, ευχαριστώ. Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Ήμουν σίγουρος θα τα βγάλεις αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ναι. Και καλό live. Εντάξει, να είσαι καλά, Ηλία. Ευχαριστώ.